δουλειά τους είναι χειρουργική. Απέχει όμως πολύ από μια τυπική χειρουργική επέμβαση, αφού το αντικείμενο και τα εργαλεία της δουλειάς τους συμβαδίζουν πάντα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πρέπει να καλύψουμε μια απόσταση 11 χιλιοστών. Το Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας και Νευροακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας θεραπεύει αγκιακές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως ανέβρισμα, δυσπλασία, στένωση ή φράξιμο αρτηριών. Επίσης, πραγματοποιεί εμβολισμούς αιμορραγιών μετά από τραυματισμό και προ-εγχειρητικούς εμβολισμούς όγκων κεφαλής και υπολείπου σώματος. Ο στόχος κάθε φορά είναι είτε θεραπευτικός είτε παρηγορικός, δηλαδή βελτίωση της ζωής των ασθενών. Οι δύο επεμβατικοί ακτινολόγοι με καθησύχασαν. Με έκαναν να αισθανθώ απόλυτα ασφαλής. Επικοινωνούσαν μαζί μου κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Τα αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται άμεσα μετά την επέμβαση. Όταν την επόμενη μέρα επανήλθα κατά το 90% και τη μεθεπόμενη πλήρως και ενημερώθηκα για τη σοβαρότητα του περιστατικού μου, τότε συνειδητοποίησα το έργο που επιτελούν, που για μένα ήταν ένα θαύμα. Με αυτά τα λόγια, ένας αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας που υπέστη ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο περιέγραψε την πρόσφατη εμπειρία του στο Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας του νοσοκομείου. Στα σχεδόν 30 χρόνια της πορείας τους, η ομάδα του εργαστηρίου αλλάζει για τρίτη φορά την τεχνολογία των επεμβάσεων, μετά από εντατική εργασία πάνω στις προδιαγραφές που θα έπρεπε να έχει το νέο αγκιογραφικό σύστημα, αυτό τέθηκε σε λειτουργία μόλις σε 4 μήνες και εν μέσω πανδημίας. Μας επιτρέπει να κάνουμε τις ίδιες επεμβάσεις και τις ίδιες διαδικασίες που έκαναμε με το προηγούμενο, αλλά σε πολύ λιγότερο χρόνο, σε πολλαπλάσιο χρόνο και με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Η ταχύτητα του μηχανήματος και η ακρίβεια βοηθάει στο να μειώσουμε την ποσότητα της ακτινοβολίας που προσλαμβάνει ο ασθενής. Τα περιστατικά δεν αφορούν μόνο σε δικαιούχους αλλά και σε κάθε πολίτη, όπως ο Βασίλης, που ένα απλό σύμπτωμα στο μάτι του έφτασε να κρύβει μια αγκιακή δυσλειτουργία του εγκεφάλου, ρωτώντας χωρίς να έχει καμία σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις και χωρίς οικονομικό τίμημα, υποβλήθηκε εδώ σε επέμβαση και έφτασε στη λύση. Προσπαθούσα να ρωτήσω δεξιά-αριστερά ποιος έχει κάνει τέτοιο πράγμα και είναι αλήθεια ότι ήταν αυτό που με βρήκε δυστυχώς αρκετά σπάνιο. Και δεν βρήκα πολλούς ανθρώπους που να γνωρίζουν πάνω σε αυτά ή βρήκα με την έννοια να γνωρίζουν, αλλά να μην έχουν κάνει στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί φεύγω ανακουφισμένος. Το εργαστήριο και οι άνθρωποι του βλέπουν τη δεκαετία 2020-2030 έχοντας σύμμαχο την προηγμένη τεχνολογία, αλλά και σεβασμό απέναντι σε κάθε ασθενή που είναι μια ανεκτίμητη ζωή.